Πάμε σε μια δικαστική διαμάχη που έχει στο επίκεντρο ένα σπίτι. Μια μεζονέτα στη Λιφάδα. Έγινε το μήλο τη έκδοση ανάμεσα στην Έλληνα με Παρίζο και τον Τόνι Μαυρίδη. Να σα θυμίσω ότι ήταν ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ζευγάρια μια δεκαετία πίσω. Είχε αγοράσει το σπίτι αυτό από κοινού. Δεκαετία και πάνω δεν έχει. Που έχουν το σέλιδο, κοινέ συνεντεύξει, κοινέ φωτογραφίσει μαζί τη στο Γεροβίζο, στην Μεγάλη Νίκη. Βεβαίω. Το σπίτι αυτό είχε αγοραστεί λοιπόν στην Γλυφάδα το 2006 από κοινού για το τέος ζεύγος. Μάλιστα, είχε αγοραστεί κατόπιν μιας δανειοδότησης, την οποία πλήρωναν μαζί. Εφόσον λοιπόν το ζευγάρι χωρίζει, η Έλληνα Παπαρίζου ζητούσε δικαστικά το μερίδιό της από την εν λόγω μεζονέτα. Ο Τόνι Μαυρίδης έμενε όλα αυτά τα έτη μέσα στη μεζονέτα. Έχουμε ετοιμάσει ένα σχετικό βίντεο, να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει, με όλες τις λεπτομέρειες και έχουμε πλούσιο σουσού με το που γυρίσουμε. Αν είχες έρθει πιο νωρίς, δεν θα μας χωρίζε κανείς. 13 χρόνια μετά το χωρισμό της Έλενας Παπαρίζου από τον Τόνι Μαυρίδη, η δικαστική διαμάχη τους για το σπίτι έληξε υπέρ της τραγουδίστριας. Η απόφαση του δικαστηρίου δικαιώνει την Έλενα Παπαρίζου με αποτέλεσμα ο μουσικός παραγωγός όχι μόνο να αναγκάζεται να αποχωρήσει από την κοινή τους μεζονέτα, αλλά να πρέπει να της πληρώσει και το ποσοστό που της αναλογεί ως ενίκιο όλα αυτά τα χρόνια που ο ίδιος κατοικεί εντός του ακινήτου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το πρωινό», το επίσημο δικαστικό έγγραφο που επιδόθηκε ήδη στον Τόνι Μαυρίδη γράφει ότι ο ίδιος πρέπει εντός ολίγων ημερών να αποχωρήσει από το σπίτι στα νότια προάστια και εν συνεχεία αυτό να βγει σε πληστηριασμό και μετά την πώληση τα χρήματα να μοιραστούν ισόποσα. Μέσω των δικηγόρων τους και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν ότι η απόφαση έχει τελεσιδικήσει. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέδωσαν στο πρωινό, ο Τόνι Μαυρίδης δεν σκοπεύει να φύγει από το σπίτι, καθώς θεωρεί ότι είναι περιουσία του. Ο μουσικός παραγωγός, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καταθέσει εξοδικαστικά στην Έλενα Παπαρίζου πρόταση που το ποσό φτάνει με τα χρήματα που έχουν επιδικαστεί, θέλοντας ουσιαστικά να αγοράσει το μερίδιο του σπιτιού που ανήκει στην τραγουδίστρια. Αν εκείνη δεν δέχτη την πρότασή του, ισχύει η δικαστική απόφαση και ο μουσικός παραγωγός θα αναγκαστεί να αποχωρήσει σύντομα από τη μεζονέτα της Γλυφάδας. Λίγες ώρες μετά την είδηση, ο Τόνι Μαυρίδης διέψευσε μέσω του δικηγόρου του τις πληροφορίες που τον θέλουν να καλείται να εγκαταλείψει την οικία που μέχρι και σήμερα διαμένει. Σχετικά με την υπόθεση του εντολέα μου, Τόνι Μαυρίδη, η οποία έχει λάβει ευρεία δημοσιότητα και προκειμένου να αποσαφινιστούν ορισμένα ανακριβή στοιχεία που κυκλοφορούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επαναλαμβάνω ότι η διαφωνία αυτή αφορά μια παλαιότερη δικαστική υπόθεση με την κυρία Έλενα Παπαρίζου, η οποία έχει κριθεί οριστικά και στην οποία υφίσταται μια ενοχική αξίωση από την πλευρά της επί του εν λόγω ζητήματος. Πάνω σε αυτή την τελεσίδικη απόφαση αναγνώρισης οφειλής έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής, η οποία έχει υποβληθεί στον κύριο Μαυρίδη σχετικά με την ίσπραξη του απαιτούμενου ποσού. Επισημαίνω ότι δεν υπάρχει καμία άλλη δικαστική ή εξώδικη διαδικασία που να έχει κοινοποιηθεί στον εντολέα μου, η οποία να τον διατάσσει να αποχωρήσει από το συγκεκριμένο ακίνητο. Στο πλαίσιο πάντα της καλής πίστης και της προσπάθειας επίλυσης της διαφοράς, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία με την ελπίδα να καταλήξουμε σε συμφωνία. Λοιπόν, για να καταλάβουμε λίγο ακριβώς, Τάσο, χρειαζόμαστε τα φώτα σου. Είναι κάτι που βλέπουμε συχνά σε ζευγάρια που χωρίζουν δυστυχώς ή ευτυχώς. Το συγκεκριμένο σπίτι είχε αποκτηθεί από κοινού από το ζευγάρι. Με δάνειο, από ό,τι άκουσα. Με δάνειο που έχουν πάρει στο όνομα, ποιο δεν κατάλαβα. Άλλο η Έλενα, άλλο ο Τόνι Μαυρίδη. Ο Άννα μπορεί να έχει μπει αυτή η ιστορία. Μία ω μη και των δύο. Κοινό. Και των δύο. Έτσι δεν είναι. Ένα δάνειο. Στο όνομα και των δύο. Άρα λοιπόν το ζευγάρι χωρίζει. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Εδώ πρέπει να βλέπουμε ότι τελεσιδίκησε η δικαστική απόφαση και λέει ότι είτε να το αγοράσει ένας, φαντάζομαι από το ρεπορτάζ που άκουσα, είτε να βγει στον πληστηριασμό το συγκεκριμένο ακίνητο και να μοιραστούν από 50... Τα 6,5. Μπράβο. Άρα λοιπόν εδώ μάλλον δεν υπάρχει υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών για να προσφύγουν στην δικαιοσύνη. Έγινε όμως, λέει, μια προσφορά από ό,τι άκουσα από τον κύριο Μαυρίδη. Έγινε μια προσφορά για να το αγοράσει ο κύριος Μαυρίδης. Για έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό. Ναι.
Και αν το ποσό καλύπτει την κυρία Παπαρίζου, φαντάζομαι ότι θα το δεχτεί. Υπάρχει διορία μέχρι την Παρασκευή, Οδυσσέα, για το αν θα δεχτεί η άλλη πλευρά τον εξοδικαστικό. Έχουν δώσει το χρονικό περιθώριο μέχρι την Παρασκευή να καταλήξουν σε αυτή την εξοδικαστική, αν θέλετε, λύση. Ο Τόνι Μαυρίδης όλα αυτά τα έτη ζει σε αυτό το σπίτι. Είναι το σπίτι, είναι η μόνιμη κατοικία του. Ζει μαζί με τη σύζυγό του πλέον εκεί μέσα. Επομένως... 10 χρόνια μετά. 10 χρόνια, πώς τραβήξε τόσο πολύ αυτή η λίγο καιρό μετά την λήψη του δανείου, το ζευγάρι χώρισε. Χωρίζει για τα ελληνικά δικαστήρια, πώς πήγε 10 χρόνια. Μπορεί να ξεκίνησε και αργότερα ο δικαστικός αγώνας. Μήπως τα διεκδίκησαν και μετά. Μπράβο, μήπως άργησε να ξεκινήσει. Ο άνθρωπος μένει τόσα χρόνια εκεί. Εγώ χθες το απόγευμα μίλησα με τον Τόνι Μαυρίδη για αρκετή ώρα. Και καταρχάς, αυτό που τον ρώτησα είναι τι σχέση έχει με την Έλληνα Παπαρίζου, για αυτό που ρωτάμε και όλοι μας, γιατί να φτάσουμε τόσο καιρό μετά να συζητάνε για το αν θα φύγει κάποιος από το σπίτι, αν θα απολυθεί το σπίτι. Ήταν αισιόδοξος, μου είπε ότι θεωρεί ότι θα λήξει η υπόθεση πολύ ομαλά υπέρ του, αυτό. Γιατί εκείνος, μόνο εκείνος επιθυμεί να μείνει στο σπίτι. Δεν το διεκδικούν και οι δύο. Δεν θέλει και οπότε αν υπάρχει τσακωμός, ποιο θα μείνει. Υπέρ του ή θα δώσει κάποια χρήματα. Θα δώσει... Αυτό εννοεί ότι θα δώσει. Α, θα δώσει κάποια χρήματα. Εννοεί ότι ωραία, η Έλενα αυτό. Θα συμφωνήσει. Παιδιά, να μην. Περίμενε, γιατί εσύ αν έρθει και μου πει, εγώ το κοστολογώ ότι 10 χρόνια που μένουν 100 ευρώ η μέρα και σου οφείλω. Εντάξει, φαντάζομαι ότι πάνω σε αυτό. Σε πλαίσιο λογική, α πούμε. Που βαδίζει. Ναι, αλλά φαντάζομαι κι εγώ ότι παίζει ρόλο αυτό το. Έχουν καλή μικρή λεπτομέρεια. Αν έχουν καλή σχέση, συνεννοούνται. Προφανώς είναι απαραίτητοι δικηγόροι. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία έχουν για το τυπικό του. Εννοείται. Αλλά θεωρώ ότι θα πάνε καλά και μου είπε τις επόμενες μέρες θα έχουμε και νεότερα. Ήταν πολύ αισιόδοξος και χαρούμενος. Το θέμα είναι επίσης, παιδιά, μέσα στο ποσό. Το ποσό αυτό το οποίο θα καταβάλει ο Τόνι Μαυρίδης περιλαμβάνει εκτός από την εμπορική αξία του σπιτιού στην Γλυφάδα και το ποσό που διεκδικεί η κυρία Παπαρίζου για τα ενοίκια. Όλα αυτά τα έτη, γιατί διεκδικεί και αυτό το ποσό, μην το ξεχνάμε. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Το οποίο επιβάθος ετών, μιλάμε για ένα σπίτι πολυτελέστατο στην Γλυφάδα, αντιλαμβάνεστε και τη τιμή του ενοικίου, έτσι. Γιατί και η Έλενα πληρώνει τη δόση του δανείου κάθε μήνα, όλα αυτά κανονικά. Τα χρόνια. Δεν έχει σταματήσει δεν να πληρώνει. Δεν τα πληρώνει μισά-μισά το δάνειο. Ναι, αλλά το δικό της το πληρώνει το μερίδιο. Το πληρώνει για κάτι που δεν μένει. Αυτό. Και δεν έχει. Τα ενοίκια, λογικό να τα αξιώνει. Μα προφανώς και τώρα πληρώνει την αξία ενός σπιτιού αφού το χρωστάνε ακόμα. Έχει ξοβληθεί το σπίτι. Όχι. Άρα προφανώς και πληρώνει το δάνειο, ρε παιδιά. Το σπίτι πώς θα πουληθεί. Ναι, αλλά μπορείς όταν εσύ μένεις και όταν το σπίτι θα μείνει σε σένα να έρθω και να σου πω λαμπρό. Από τη στιγμή που χωρίζουμε τα τσανάκια μας, πόσα έχουν μείνει, 500 πλήρωστο εσύ γιατί είναι το σπίτι σου. Γιατί θα μείνεις μετά. Και δώσε μου και τα λεφτά δίκαιο, που έχω δώσει. Δίκαιο, δίκαιο. Εγώ το λέω πάνω στο που υποθέσεις για τα ενίκια τα οποία μπορεί να αξιώσει ως διαφύγοντα κέρδη επίσης. Γιατί θα μπορούσαν το σπίτι να το νοικιάζουν και να παίρνουν το νίκιο. Βέβαια. Ένα πολυτελέστατο σπίτι, παιδιά. Είναι πάνω από 200 τετραγωνικά. Σε φιλέτο τη Γλυφάδα, αντιλαμβάνεσαι την εμπορική του αξία, έτσι. Είστε γείτονες. Ναι, ο Οδυσσέας είναι γείτονας, ναι. Πλέον κάπως ναι. Είστε κοντά. Άρα είναι στην ουσία, Οδυσσέα μου, έχει γίνει μία προσφορά στην κυρία Παπαρίζου και μένει να δούμε μέχρι την Παρασκευή να δούμε αν θα αποδεχτεί το ποσό που τη δίνει ο κύριος Μαυρίδης. Αναμένουμε να δούμε. Εξοδικαστικά, έτσι. Και θα ήθελα, παιδιά, να δούμε αυτούς τους ανθρώπους ξανά μετά πόσα έχουν συμβεί μεταξύ τους, να λύσουν τις όποιες διαφορές και να υπάρχει και ένας πολιτισμός. Είναι πολλά τα έτη που έχουν περάσει πια, περασμένα ξεχασμένα. Εύχομαι τέλος καλό, όλα καλά. Δεν ξέρω πώς είναι οι σχέσεις, πώς είναι τα πράγματα εκείνοι ξέρουν και μακάρι όλα να λήγουν με ηρεμία και ψυχραιμία. Να περνάνε τα πρώτα νεύρα, η πρώτη τρικυμία και μετά να έρχεται, πώς λέγεται αυτό που έχει η θάλασσα. Νινεμία. Νινεμία.